Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Για τις δράσεις της Διάδημα θα μιλήσουμε σήμερα στο δελτίο μας, όπου φιλοξενούμε τον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας, τον κύριο Δημοσθένη Μαυρίδη. Μια εταιρεία πρότυπο, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, σε πανελλαδικό και όχι μόνο επίπεδο. Καλωσορίζουμε λοιπόν τον κύριο Μαυρίδη. Κύριε Μαυρίδη, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην Καστοριά και στο στούντιό μας. Καλησπέρα σας. Η Διάδημα, για την οποία έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές βέβαια και στο παρελθόν, εξακολουθεί να πρωτοπορεί, κύριε Μαυρίδη, να είναι μια εταιρεία η οποία αποτελεί πρότυπο και υπόδειγμα για πάρα πολλές εταιρείες, αλλά και για πάρα πολλές περιοχές που δεν έχουν τις αντίστοιχες υποδομές που έχουν δημιουργηθεί εδώ. Διαβάζουμε βέβαια ότι σιγά σιγά και δειλά δειλά και άλλες περιοχές προσπαθούν να εφαρμόσουν αυτό το μοντέλο που έχει εφαρμοστεί εδώ στη Δυτική Μακεδονία, βρίσκοντας όμως ακόμη σε πρώτα στάδια και χωρίς να έχουν προχωρήσει όσο εμείς, κάτι που είναι πολύ λογικό βέβαια από τη στιγμή που ξεκίνησε νομίζω πρώτη η Δυτική Μακεδονία. Έχουμε όμως ουσιαστικά, και αυτός είναι ο λόγος που σας προσκαλέσαμε, κύριε Μαυρίδη, μία σειρά και νέων δράσεων, από ό,τι φαίνεται δεν σταματά η διαδικασία της ανάπτυξης της εταιρείας, με πάρα πολλά πράγματα που είχαν προγραμματιστεί και υλοποιούνται σιγά-σιγά. Οπότε θα θέλαμε να ξεκινήσουμε κάπως έτσι, στο πώς έχουν προχωρήσει οι δράσεις, τις οποίες έχετε αναφέρει και εσείς στο παρελθόν, ότι θα ξεκινήσουν και θα προχωρήσουν για όλη την περιφέρεια εδώ. Κοιτάξτε να δείτε, πρέπει πρώτα απ' όλα να πούμε το ιστορικό της εταιρείας εν συντομία, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία να καταλάβει ο κόσμος και οι υπόλοιποι έξω από τη Δυτική Μακεδονία, το ότι η εταιρεία ως Διάδημα λοιπόν στήθηκε εδώ και 15 χρόνια, όπου μέσα από μια πραγματικά πολύ μεγάλη προσπάθεια αλλά κύρια συνεννόηση όλων των Προέδρων της Διάδημα, αλλά και συνολικά όλων των Δημάρχων της Δυτικής Μακεδονίας, μια και συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση. Λοιπόν, υπήρχε μια, θα έλεγα, μια γενικευμένη έτσι πρόταση, την οποία εστενήθηκαν όλοι οι Δήμαρχοι και βέβαια την ακολούθησαν διαχρονικά όλα αυτά τα χρόνια. Ότι δηλαδή, να το πω πολύ απλά, ότι κινούμασταν όλοι στις ίδιες δράγες. Δηλαδή στην ίδια κατεύθυνση, να πετύχουμε το μεγάλο στόχο που είχαμε βάλει τότε, εδώ και 7-8 χρόνια, αυτό της μηχανικής επεξεργασίας, όπου πραγματικά μέσα από πολύ μεγάλη προσπάθεια έτσι των Προέδρων, διαχρονικά θα έλεγα των Προέδρων της Διάδημα αλλά και των στελεχόντης, ολοκληρώσαμε το εργοστάσιο και σήμερα είναι ένα πρότυπο έτσι σε όλη την Ελλάδα. Είναι το πρώτο που κατασκευάσαμε και βέβαια επεξεργάζεται τα απορρίμματα όλης της Δυτικής Μακεδονίας με έναν πρότυπο και θα έλεγα ολοκληρωμένο τρόπο. Μπορεί σε άλλες περιοχές να έχουν κάνει εργοστάσια, αλλά δεν είναι ολοκληρωμένη η διακήρυξη. Στην προκειμένη περίπτωση, η Δυτική Μακεδονία κάνει μια ολοκληρωμένη διακήρυξη των απορριμμάτων. Γι' αυτό και είπα ότι προσπαθούν να εφαρμόσουν το μοντέλο της Διάδημα. Δεν έχει καταφέρει κανένας, νομίζω, κύριε Μαυρίδη, να φτάσει σε τέτοια επίπεδα. Όχι, βεβαίως, και αυτό δεν είναι τυχαίο. Και βέβαια για αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια έτσι έχουμε βραβευτεί από και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και του παρουσιάσαμε το έργο μας βέβαια σε πολλά φόρουμ του εσωτερικού και του εξωτερικού. Όλα αυτά πραγματικά μας κάνουν περήφανους. Πρώτα κάνουν περήφανος το λαό της Δυτικής Μακεδονίας, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτα. Και στη συνέχεια βέβαια το Διοικητικό Συμβούλιο, τα Διοικητικά Συμβούλια που περάσαν όλα αυτά τα χρόνια και τα στελέχη της, όπου ολοκληρώσαμε με τον καλύτερο τρόπο, με τον πιο επιτυχή τρόπο θα έλεγα, έτσι, αυτή την διαχείριση των απορριμμάτων. Αλλά ξαναλέω, την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων. Τώρα δεν υπάρχει άλλο στάδιο, αυτό ήθελα να ρωτήσω, κύριε Μαυρίδη. Ναι, τελειώσαμε βεβαίως με αυτού του είδους τις υποδομές, έτσι. Δεν... Ναι. Εκτός βέβαια αν στο μέλλον δημιουργηθούν νέες τεχνολογίες, οι οποίες θα μας αναγκάσουν και εμάς να προχωρήσουμε σε άλλες δραστηριότητες. Αυτό είναι το τελικό στάδιο. Όχι βέβαια, δεν επιφέρει άλλες βελτιώσεις. Ξέρετε ότι όλα σε τον χρόνο αυτοί ή γίνονται καλύτερα. Όμως δίνει τη δυνατότητα το εργοστάσιο έτσι όπως κατασκευάστηκε ακόμα περισσότερο να προχωρήσει
και να κάνει πιο προηγμένες, ας το πω, διαδικασίες. Αυτά βέβαια συντοχρόνου όλα θα τα δούμε. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι σήμερα και για πολλά χρόνια ακόμη έτσι θα κάνουμε την ολοκληρωμένη διαχείριση αυτών των απορριμμάτων της Δυτικής Μακεδονίας. Πόσο καιρό έχει πλέον που λειτουργεί, κύριε Μαυρίδη, το εργοστάσιο? Μπαίνουμε στο τρίτο χρόνο, 2,5 χρόνια έχουμε που λειτουργεί και λειτουργεί με τον καλύτερο τρόπο, χωρίς κανένα πρόβλημα, χωρίς κανένα πρόσκομα. Έτσι όπως τα σχεδιάσαμε και το οργανώσαμε, έτσι λειτουργεί. Και αυτή τη λειτουργία τη στηρίζουν όλοι οι δήμαρχοι της Δυτικής Μακεδονίας. Ούτως ή άλλως, κύριε Μαυρίδη, νομίζω δεν έχουν και επιλογές και οι δήμαρχοι, γιατί πλέον και έχουμε δει να συμβαίνει σε πάρα πολλές άλλες περιοχές να πέφτουν πρόστιμα φωτιά στην κυριολεξία από την Ευρώπη για λανθασμένο τρόπο διαχείρισης απορριμμάτων. Και είναι κάτι στο οποίο η Δυτική Μακεδονία τουλάχιστον έχει και μια θετική πρωτιά, γιατί κατά τα άλλα είμαστε σε πολύ αρνητικές πρωτιές. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που θα πρέπει να το δούμε συνολικά, με την έννοια το ότι η Δυτική Μακεδονία δεν έχει υποστεί ούτε ένα πρόστιμο, τουλάχιστον σε ζητήματα απορριμμάτων. Αν λάβει κανείς υπόψη της ότι σε άλλες περιοχές, υπόψη του σε άλλες περιοχές, έχουν μπει προστήματα εκατομμυρίων, περίπου 40 εκατομμύρια κάπου τόσο νομίζω ήταν πέρυσι που είχαν μπει τα προστήματα σε άλλες περιοχές που δεν κάνουν διαχείριση, που ξέρετε και βέβαια είναι πασίγνωστο παντού σε όλο τον κόσμο το ότι υπάρχουν ακόμα δήμοι όπου τα απορρίμματά τους λοιπόν τα ρίχνουν στο χυτά ή και κάπου αλλού, να μην πούμε, δεν πρέπει, που ήταν υποχρεωμένοι, είμαστε περήφανοι, έτσι που εντασσόμαστε στην κατηγορία αυτήν την μεγάλη, έτσι, των προηγμένων κρατών, ως περιοχή μιλάω, ότι κάνουμε τη μηχανική επεξεργασία και αυτή την κάνει μόνο η Δυτική Μακεδονία. Τώρα, κύριε Μαυρίδη, διαβάζουμε τελευταία ότι πέρα από τα απορρίμματα της Δυτικής Μακεδονίας, η Διάδημα είναι σε θέση να δεχθεί απορρίμματα και από άλλες περιοχές. Είχε γίνει ένα παλαιότερο εγχείρημα με την περιοχή της Κατερίνης, δεν ευωδόθηκε από ό,τι με ενημερώσατε και εσείς προηγουμένως. Τώρα όμως βλέπουμε ότι ακριβώς επειδή η Δυτική Μακεδονία είναι πρότυπο και επειδή είναι τις υποδομές, διάβασα και εγώ τις προηγούμενες ημέρες, είναι κάτι το οποίο έχει μόνο να μας προσφέρει στην περιοχή. Αυτό βέβαια πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί το έχουμε πει και δημόσια και έγινε γνωστό ότι η επεξεργασία αυτή βοηθάει τα μέγιστα το εργοστάσιο της Δυτικής Μακεδονίας, γιατί αφενός μεν συμπληρώνει τους 120.000 τόνους ή από την ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα των 90.000 τόνων, από εκεί και πάνω ό,τι προστίθεται προς επεξεργασία μειώνεται η τιμή. Και για δηλαδή, για να το καταλάβει έτσι και ο κόσμος, κύριε Μαυρίδη, όσα περισσότερα, μέχρι το όριο βέβαια που υπάρχει, σκουπίδια, ναι, μπορεί να επεξεργαστεί απορρίμματα το εργοστάσιο, ναι, τόσο μειώνεται η τιμή του. Τόσο μειώνεται η τιμή του. Πέρα από αυτό. Αυτό έχει όφελος, θα έχει όφελος. Όφελος ο πολίτης της Δυτικής Μακεδονίας. Και ακριβώς. Γιατί θέλω να μιλήσουμε λίγο και για τα θέματα των τελών. Εδώ στην Καστοριά είχαμε αρκετές αντιπαραθέσεις, ξέρετε, για την αύξηση των τελών. Θα τα δούμε όμως στην συνέχεια. Να συμπληρώσω, να μου επιτρέψετε να συμπληρώσω, ότι πέρα από αυτή την επεξεργασία που συμπληρώνουν τους 120.000 τόνους, ζητήσαμε εμείς ανταποδοτικά, δηλαδή ζητήσαμε πλέον χρήματα για κάποια έργα τα οποία είχαμε ανάγκη να κάνουμε μέσα στο χιτά της Δυτικής Μακεδονίας. Αυτά σε σύνολο προϋπολογιζόμενα είναι περίπου στα 3,5 με 4 εκατομμύρια, τα οποία σε ανταπόδοση, επειδή παίρνουμε τα σκουπίδια, τα απορρίμματα της Κέρκυρας και τους βοηθάμε προς αυτή την κατεύθυνση, λοιπόν, ζητήσαμε ένα ανταποδοτικό όφελος που είναι αυτό της... Από πού θα χρηματοδοτηθούν αυτά? Από το ΕΠΕΡΑ είναι, έτσι, από το ΕΠΕΡΑ, το οποίο δέθηκε να μας χρηματοδοτήσει. Είναι όχι ένα τέταρτο κύτταρο, έχουμε τρίτο κύτταρο και πάμε για το τέταρτο κύτταρο προϋπολογισμού περίπου 2,5 εκατομμύρια. Για τον βιολογικό 500.000, 150.000 για τα ογκώδη και άλλες 150 με 200.000
Αυτό το στο ΚΔΑΗ, δηλαδή το Κέντρο Διαλογής των Ανακυκλώσιμων Υλικών, υπάρχει ένα μηχάνημα το οποίο κάνει έτσι την διαλογή ή κάνει τη δεματοποίηση των πλαστικών και των χαρτιών και αυτό μας το χρηματοδοτούν. Αυτό βέβαια άρα είναι ένα σημαντικό τα όφελος. Ωφέλη, ναι. Με λίγα λόγια από ναι, αυτή είναι την, πολλαπλά τα την δράση. Από αυτή τη διαδικασία και βέβαια το αποδέχθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου ο κύριος Γραφάκος, ότι πέρα δηλαδή από την βοήθεια που κάνουμε και μας πληρώνουν έτσι για αυτή την επεξεργασία, ζητήσαμε να μας χρηματοδοτήσουν και επιπλέον έργα κάποια τα οποία έργα. Είχαμε εμείς σχεδιασμένα, τα είχαμε κάνει πρόταση στην περιφέρεια αλλά δεν χρηματοδοτήθηκαν, δεν θέλω να πω σε άλλη περαιτέρω γιατί δεν χρηματοδοτήθηκαν, παρότι μου κινείται το ενδιαφέρον όμως, παρότι κύριε υπήρχαν τα λεφτά. Γιατί λοιπόν, δεν μπορώ να μην δε ρωτήσω, γιατί δεν χρηματοδοτήθηκαν, αν υπήρχαν όπως λέτε κι εσείς τα κονδύλια. Εντάξει, θα προσπαθήσω να, εν πάση περιπτώσει, να το πω κατά διαφορετικό τρόπο, με την έννοια ότι η Διάτιμα είχε δεσμευμένα λεφτά 12 εκατομμύρια ευρώ για να τα χρησιμοποιήσει την προηγούμενη για την προγραμματική περίοδο, έτσι μέχρι την προγραμματική περίοδο του 2020, τα οποία ήταν δεσμευμένα για την Διάτιμα. Εν πάση περιπτώσει, στην περιφέρεια, από τα περιφέρεια, ναι. Mm-hmm. Μιλάμε για την προηγούμενη διαχειριστική αρχή, για την προηγούμενη περιφερειακή αρχή, έτσι, αρχή όπου τα 4 εκατομμύρια τα χρησιμοποίησαν για άλλους σκοπούς, για βιολογικούς. Εν πάση περιπτώσει, μείνανε 8 εκατομμύρια, τα οποία επανειλημμένως είχαμε κάνει την πρότασή μας, τις προτάσεις που να τις καταθέσαμε, για τους δικούς λόγους δεν χρηματοδοτήθηκαν και παραμένουν έτσι στάσιμα. Προσπαθούμε τώρα, σας κατά κάποιο τρόπο... Γιατί σας το είπε κανένας, κύριε Μαυρίδη? Δηλαδή, δεν σας δίνω τα χρήματα γιατί δεν μου αρέσετε, δεν είστε όμορφοι, δεν υπήρχε ετοιμότητα, μήπως από πλευρά σας. Υπήρχαν διάφοροι λόγοι, τους οποίους εντάξει δεν μπορώ να ξέρω, δεν μπορώ να γνωρίζω. Εκείνο που μπορώ να πω με τα βεβαιότητες, ότι κάναμε επανειλημμένες συναντήσεις και οι οποίες ήταν άκαρπες συναντήσεις με την διαχειριστική αρχή. Ναι, αλλά αυτό φρέναρε όμως, φαντάζομαι, τα δικά σας σχέδια, τους δικούς σας σχεδιασμούς. Και βεβαίως. Επί 5 χρόνια η Διάτιμα δεν πήρε ούτε ένα ευρώ, επί 5 χρόνια το ξαναλέω, ούτε ένα ευρώ, λοιπόν, να κάνει τα έργα, τα έργα με όριμες μελέτες, τις οποίες καταθέσαμε εμείς στην προηγούμενη περιφερειακή. Αυτό όμως πρέπει να απαντηθεί, λοιπόν, κύριε Μαυρίδη, από την περιφέρεια, από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή. Ας απαντηθεί. Είναι ένα ζήτημα που και προφανώς και εμείς θα απευθυνθούμε. Γιατί... Τώρα υπήρχαν κάποια ζητήματα και θέματα τα οποία, εντάξει, εγώ δεν μπορώ να τα ερμηνεύσω. Έτσι, ούτε δεν θέλω να ρίξω κανένα βάρος ούτε στη διαχειριστική αρχή, ούτε και σε κανένα άλλο στέλεχος της περιφέρειας. Υπήρχαν λόγοι πιθανόν από την κεντρική διοίκηση. Δεν ότι υπήρχε γραμμή, ας πούμε, με την κυβέρνηση να δεν μην... Δεν μπορώ να το ξέρω, δεν μπορώ να σας το πω. Η διαχειριστική αρχή με την οποία ήρθαμε σε επαφή επανειλημμένως ήρθαμε, έδειξε το ενδιαφέρον και τα παιδιά εκεί που ήταν στη διαχειριστική αρχή πραγματικά συνεργαστήκαμε όλα τα χρόνια. Προσπαθήσαμε ξέρετε να συνεργαστούμε. Γιατί μου κάνει αλλά εντύπωση. Δεν μπορώ να καταλάβω και δεν μπορώ να ξέρω αν αυτά ξέρετε είχαν γιατί μου κάνει εντύπωση. Από την κεντρική διοίκηση. Σε πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να το κλείσω εδώ το ζήτημα. Θα το κλείσουμε. Απλά λέω ότι μου κάνει εντύπωση γιατί ακούγαμε και τον πρώην Περιφερειάρχη, τον κύριο Καρυπίδη, να λέει πολλές φορές ότι δεν υπάρχει απορροφητικότητα, προτάσεις από τους δήμους, από τους φορείς. Αυτό λίγο μου με προβληματίζει, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν δεν θέλετε να επεκταθείτε, κύριε Μαυρίδη. Εντάξει, δεν πρέπει να επεκταθούμε. Όλα κριθήκανε και από εκεί και πέρα εμείς βλέπουμε μπροστά το πώς θα αξιοποιήσουμε τώρα έτσι, τα λεφτά, αυτά που βρίσκονται τουλάχιστον στην περιφέρεια για έργα τα οποία πρέπει να προχωρήσουμε. Συν χρηματοδότηση και την καινούργια... Εντάξει, κατατέθηκαν οι προτάσεις. Έχουμε, νομίζω, τουλάχιστον την έξωθεν καλή μαρτυρία ότι μπορούμε λοιπόν να τα υλοποιήσουμε, να τα ολοκληρώσουμε και είμαστε και αποτελεσματικοί. Τουλάχιστον το αποδείξαμε όλα αυτά τα χρόνια που περάσανε ότι τα χρήματα ό,τι έχουμε πάρει από την περιφέρεια και από την Ευρώπη και από την κεντρική διοίκηση ότι όλα πιάσανε τόπο και αυτά φαίνονται εκ του αποτελέσματος. Εν πάση περιπτώσει, ξαναλέω ότι πάλι ότι βρισκόμαστε σε μια διαδικασία συνεννόησης με τη διαχειριστική αρχή όπου πήραν το δρόμο τους και πιστεύω ότι αυτά το επόμενο διάστημα θα ολοκληρωθούν
σε συνδυασμό με τα προηγούμενα που σας έχω πει, τα οποία παίρνουμε από το ΕΠΕΡΑΚΙ, τα οποία δεν έχουν σχέση έτσι, με αυτά που διεκδικούμε από την περιφέρεια. Θέλω να μιλήσουμε λίγο και για τα οικονομικά, κύριε Μαυρίδη, και το θέτω εγώ το ερώτημα γιατί διαβάσαμε μία δήλωση που έκανε ο πρόεδρος της Διάδημα, ο νέος πρόεδρος, ο κύριος Απλακεντά, σε σχέση τώρα και με το θέμα της Κέρκυρας και της επεξεργασίας των απορριμμάτων εκεί, ότι με αυτόν τον τρόπο, μέσω αυτής της διαδικασίας, είπατε και εσείς προηγουμένως ότι θα μας μειώσει και το κόστος της επεξεργασίας, το ότι δηλαδή καταβάλουμε και εμείς για την επεξεργασία των απορριμμάτων, αλλά είπε ότι θα μείνουν και τα τέλη ο κύριος Πλακεντάς. Ή στα ίδια επίπεδα μίλησε νομίζω ακόμη και για μείωση ο πρόεδρος της Διάδημα των τελών. Αυτό σημαίνει λιγότερες επιβαρύνσεις στον πολίτη σαν τελικό αποδέκτη. Έτσι δεν είναι, κύριε Μαυρίδη? Σωστά, ο κύριος πρόεδρος είπε ότι μπορεί να μειωθούν τα τέλη. Βέβαια θα καταθέσουμε κι άλλη μια πρόταση, η οποία βέβαια θα πάρει απόφαση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Θα γίνει ένα από τα δύο. Ή θα μειωθούν τα τέλη, θα παραμένουν τα τέλη για μία τετραετία ή πενταετία σταθερά. Αυτό είναι το ίδιο ακριβώς. Θα το κρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο αν θα πρέπει να μειωθούν κατά κάποιο τρόπο ή αν θα γίνει συνδυασμός και των δύο. Να παραμένουν τα τέλη. Και θα παραμένουν τα τέλη. Έχουμε συγκεκριμένη πρόταση, τουλάχιστον αν γυλίσουν ομαλά όλα όσα έχουμε σχεδιάσει και έχουμε υπογράψει. Αν γυλίσουν ομαλά, τότε τα τέλη είναι βέβαιο ότι θα παραμένουν σταθερά, τουλάχιστον για μια τετραετία, ίσως και παραπάνω, και το ενδεχόμενο και να μειωθούν, όπως είπε ο κύριος Πρόεδρος. Αν δείτε ότι ναι, μπορεί να ότι μπορεί να γίνει και αυτό. Να μειωθούν και ακόμη περισσότερο, έτσι, όπως είπε ο κύριος Πρόεδρος, τα τέλη. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα, ορθώς το επισήμανε, γιατί τα λεφτά τουλάχιστον που θα πάρουμε από αυτή τη διαδικασία είναι ένα σημαντικό ποσό που έτσι όπως το έχουμε υπολογίσει και το έχουμε προγραμματίσει, υπάρχουν σε συνδυασμό και τα δύο. Και να μειωθούν αυτό και να παραμένουν και ή να παραμένουν σταθερά για μία τετραετία ή πενταετία. Αυτό έχει να κάνει και με τις οφειλές των Δήμων, κύριε Μαυρίδη, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν Δήμοι οι οποίοι οφείλουν χρήματα στη Διάδημα. Και για παράδειγμα, πρώτος και καλύτερος ίσως είναι ο Δήμος της Καστοριάς, με ένα ποσό το οποίο αγγίζει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Τα έχουμε ξανασυζητήσει αυτά τα θέματα. Δεν ξέρουμε πώς έφτασε να είναι τόσο μεγάλη αυτή η οφειλή της Διάδημα προς το Δήμο της Καστοριάς. Δεν πληρώθηκε. Αν δεν πληρώθηκε, για ποιο λόγο δεν πληρώθηκε, δεν θα απαντήσετε εσείς βέβαια σε αυτά. Είναι όμως οφειλές υπαρκτές και τις οποίες προφανώς και η Διάδημα πρέπει να εισπράξει, έτσι δεν είναι? Ναι. Να ξεκινήσω από το γεγονός το ότι πριν μια εβδομάδα νομίζω είχατε εδώ Δημοτικό Συμβούλιο, βέβαια, για την αύξηση των τελών. Μια σημαντική αύξηση των τελών που κατά την άποψή μου ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο ορθώς κάνανε αυτή την αύξηση γιατί δεν θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά ο Δήμαρχος. Όφιλε να κάνει μια αύξηση των τελών γιατί αυτά είναι ανταποδοτικά, είναι υποχρέωσή του. Θα ήταν υποχρέωσή του, εάν δεν το έκανε θα έπρεπε να βρει άλλους τρόπους και άλλοι τρόποι. Δεν υπάρχουν χρηματοδότησης τουλάχιστον ως προς τα ανταποδοτικά. Άρα η Δημοτική Αρχή δεν είχε άλλον δρόμο από αυτή την αύξηση. Ήταν μονόδρομος. Και βέβαια το είχαμε συζητήσει με τον κύριο Δήμαρχο σε προηγούμενη συνάντηση που είχαμε κάνει στο Δημαρχείο, να τον ενημερώσω για το μεγάλο χρέος που είχε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή έτσι στην Είχε Διάδημα. Ξεκινήσει και κατά σχέση στους λογαριασμούς, κύριε Μαυρίδη, όχι, Διάδημα προς το Δήμο. Λογαριασμούς, κοιτάξτε να δείτε, με νόμο δίνει τη δυνατότητα την εταιρεία μας, εφόσον δεν πληρώνει ένας Δήμος, να προβεί στην ίσπραξη των τελών που χρωστάει στη Διάδημα από τη ΔΕΗ και σε κάθε περίπτωση, εάν δεν μπορεί να πάρει από την ΔΕΗ τα λεφτά, τότε καταφεύγει στους κάποιους κεντρικούς αυτοτελείς, πως αυτό θα ήταν βέβαια ένα πολύ μεγάλο πλήγμα έτσι για κάθε Δημοτική Αρχή. Δεν θα μπορούσε να πληρώσει ας πούμε, την ισοδοσία και δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση... Δηλαδή, αν δεν πληρώσει τώρα ο Δήμος της Καστοριάς, τα ποσά, προφανώς φαντάζομαι, δεν θα έχετε απέτηση και εσείς να πληρωθούν εφάπαξ, ναι, όλο το ποσό. Είναι τεράστιο ούτως ή άλλως. Αλλά
αν δεν πληρωθούν αυτά σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα που εσείς θα δώσετε σαν περιθώριο, υπάρχει περίπτωση να να κατασχεθούν χρήματα από τους λογαριασμούς του Δήμου ακόμη και αυτούς που έχουν να κάνουν με την μισθοδοσία των υπαλλήλων? Ναι, κοιτάξτε να δείτε, ο νόμος είναι σαφής. Είναι ξεκάθαρος ο νόμος εδώ πέρα και αν δεν εφαρμόσουμε τον νόμο, πάμε εμείς για παράβαση καθήκοντος. Το ότι εφόσον δεν πληρώσει ένας Δήμος τα τέλη του, από εκεί και πέρα, η πρώτη ενέργεια που κάνει η εταιρεία μας είναι να εισπράξει τα τέλη όσα μπορεί και εφόσον υπάρχουν πλεόνασμα, έτσι, από τη ΔΕΗ. Από τη ΔΕΗ όμως είναι τα χρήματα πάλι του Δήμου, για να μην... Σε δύο-τρεις περιπτώσεις τα έχουμε εισπράξει από το Δήμο της Καστοριάς, όπως και από άλλους Δήμους. Λοιπόν, και σε κάθε άλλη περίπτωση, εάν δεν υπάρχουν έτσι, τα λεφτά στη ΔΕΗ, ότι δεν έχει να εισπράξει ο Δήμος από τη ΔΕΗ ως ανταποδοτικό, έτσι, από εκεί και πέρα, πάλι ο νόμος είναι σαφής. Λοιπόν, αμέσως θα πρέπει να καταφύγει στους κάπους κεντρικούς. Γιατί αλλιώς είναι παράβαση καθήκοντος. Αλλιώς πάει για παράβαση από πλευρά σας, δηλαδή. Βεβαίως, από την πλευρά μας. Πάμε για παράβαση καθήκοντος. Ότι δεν εφαρμόζουμε τον νόμο. Άρα, και στην προκειμένη περίπτωση, ο Δήμαρχος δεν είχε άλλη επιλογή από το να αυξήσει τα τέλη. Για να μπορέσει να αποκριθεί. Για να μπορέσει πόσο βεβαίως, να ανταποκριθεί στο μεγάλο χρέος που έχει απέναντι στη διάδειξη. Κύριε Μαυρίδη, οι προσπάθειες για ίσπραξη αυτών των χρημάτων από τον Δήμο Καστοριάς τουλάχιστον, δεν ξέρω τι έχει γίνει, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν οφειλές και σε άλλους Δήμους, έγινε και στο παρελθόν. Δηλαδή, γιατί τα χρέη αυτά δεν συσσωρεύτηκαν, δεν δημιουργήθηκαν μάλλον τώρα, είναι συσσωρευμένες οφειλές του παρελθόντος. Αυτές έγιναν προσπάθειες σύσπραξής τους τότε. Κοιτάξτε, κυρία, γιατί ακούμε περίεργα πράγματα. Δεν υπήρχαν τιμολόγια, δεν εμφανίστηκαν τιμολόγια. Τι θα κάνουμε από εδώ και μπρος. Η Διάδημα έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει όχι μόνο για το Δήμο της Καστοριάς, αλλά έκανε και για τους άλλους Δήμους. Ναι, προφανώς. Βεβαίως έκανε προσπάθεια για όλους τους Δήμους, είτε με επιστολές, είτε με συνεννόηση, είτε με οποιαδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας. Που το κάναμε, αλλά εν πάση περιπτώσει όλα αυτά κρυφτήκανε. Πρέπει να δούμε από εδώ και στο εξής το τι θα γίνει και με ποιον δεν τρόπο. Δεν θέλετε να μιλήσετε για το τι έγινε, ας πούμε. Και εγώ και πάλι θα πω δεν αφορά μόνο. Δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία για τον κόσμο, λέτε. Κοιτάξτε, αν θέλουμε να πούμε σε γενικές γραμμές και να μην εστιάσουμε μόνο το πρόβλημα στην Καστοριά. Ναι, 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 βεβαίως, αυτό λέω. Γιατί ξέρω ότι. Βεβαίως έκανε. Βεβαίως έκανε. Μα έχει υποχρέωση να κάνει έτσι, να ζητήσει τα λεφτά. Που τους οφείλονται. Που οφείλουν προς τη Διάδημα. Δεν το έκανε μόνο μια φορά, το έκανε επανειλημμένως. Τώρα, γιατί δεν πληρωθήκανε και για ποιο λόγο αδυνατούσαν να τα πληρώσουν, εγώ δεν είμαι σε θέση να κρίνω. Να σας πω κάτι, μπορώ να πω είναι τώρα, ότι... Ο κόσμος ακούει ότι θα γίνουν αυξήσεις της τάξης του 40%. Αν όμως είχαν γίνει πριν από 2-3-4 χρόνια αυξήσεις της τάξης του 10-15%, δεν θα φτάναμε στο σημείο σήμερα να πρέπει να πληρώσει ο πολίτης ένα λογαριασμό αυξημένο κατά 40%. Ναι, είμαι σίγουρος. Γιατί όλες αυτές οι ενέργειες είχαν τελικά, έχουν σαν αποτέλεσμα, μάλλον σαν επίπτωση, την τσέπη του πολίτη. Την τεράστια αύξηση που υπέστησαν οι πολίτες της Καστοριάς, έτσι σε μια μονομερή αύξηση, μονομιά δηλαδή 40%, και βεβαίως το ποσοστό είναι πολύ μεγάλο και βεβαίως θα έπρεπε να γίνουν σταδιακά αυξήσεις, τις οποίες δεν κάνανε και δεν μπορώ να ξέρω τον λόγο. Αλλά και προφανώς και δεν είστε εσείς υπόλογος. Εκείνο που ξέρω ότι ήταν ένα πολύ μεγάλο χρέος προς τη Διάδημα, το οποίο κλείθηκε να πληρώσει ο σημερινός Δήμαρχος και βέβαια δεν δυνατούσε να το πληρώσει και τα λεφτά είναι πάρα πολλά. Άρα η αύξηση που θα έπρεπε να κάνει ήταν μονόδρομος. Και όχι μόνο Δήμος της Καστοριάς, βέβαια, κύριε Μαυρίδη, γιατί και άλλοι Δήμοι κινήθηκαν δυστυχώς προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, είναι δύο ταχυτήτων ίσως η περιφέρειά μας. Έτσι δεν είναι? Η μισή πλήρωναν, η άλλη μισή δεν πλήρωναν, κάπως έτσι. Κοιτάξτε, μπορώ να πω ότι το τελευταίο καιρό λειτουργήκαν σε έναν δρόμο, ας πούμε, σε έναν καλό δρόμο και τουλάχιστον υπήρχαν Δήμοι και καλοί Δήμοι και μπορώ να τους πω, δηλαδή. Δεν είναι τίποτα ακριβώ. Ο Δήμος Πελεμαϊδος, ας πούμε, ήταν πολύ καλός Δήμος. Ο Δήμος, να μην κάνω το Κρεβενόν, και βεβαίως ο Δήμος του Αμιντέου. Ερχόταν μετά σε μια δεύτερη μέρα κάποια άλλη Δήμη, και της Κοζάνης ήταν σε πολύ καλό επίπεδο.
δήμοι οι μεγάλοι, οι οποίοι πληρώνανε. Η Καστοριά, τα Σέρβια, ήταν κακή δήμη, κύριε Καμαβρίδη. Δεν μπορώ να το πω, ξέρεις, αν ήταν καλή ή κακή. Εκείνο που μπορώ να πω είναι όταν ότι οι πληρώνανε καλή... καλά και ποιοι και δεν πληρώνανε καλά πίσω, καθόλου. Ας πούμε, δεν μπορούσαν καλά. Να αποκριθούν. Το λίγο, κύριε Καμαβρίδη, είναι μάλλον εφημισμός, δεν είναι λίγο. Εντάξει, σε μερικές περιπτώσεις. Εντάξει, νομίζω ότι όλα κρίνονται από τους πολίτες αυτά. Τώρα, κύριε Μαυρίδη, κάτι ακόμα. Εγώ ελπίζω βέβαια όλα να πάνε καλά, να μπορέσετε και εσείς σαν διάδειγμα να κάνετε αυτές τις μειώσεις ή, εν πάση περιπτώσει, έστω να μείνει και στο ίδιο επίπεδο. Εγώ και όλοι οι πολίτες νομίζω θα θέλαμε μειώσεις, έτσι ώστε να έχουμε μειώσεις και από πλευράς των δημάρχων, των δήμων, για να φτάσουμε να είμαστε σε ένα καλύτερο επίπεδο από ότι. Αυτό που καλούμαστε τώρα να αντιμετωπίσουμε και θα χαρούμε πολύ να δούμε αυτό να γίνεται, αλλά πρέπει πρώτα να μπει η σειρά, φαντάζομαι, και μετά να ακολουθήσουν όλα αυτά. Το ξαναλέω για άλλη μια φορά ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα, όπως διατυπώθηκε από τον Πρόεδρο, ότι μπορούν να γίνουν μειώσεις. Αλλά και υπάρχει και η δεύτερη δυνατότητα, το να παραμένουν για 4-5 χρόνια, μπορεί και 6, έτσι, 5 χρόνια να το πούμε, σε ένα βάθος χρόνου, στα ίδια επίπεδα, στην ίδια τιμή. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν δεν γίνονται αυξήσεις, γιατί μπορεί να γίνει κάποια στιγμή μείωση, αλλά μην κληθούμε την επόμενη μέρα να ξανακάνουμε πάλι αύξηση. Ναι, δεν έχει νόημα μια τέτοια διαδικασία. Επειδή θα λείψουν οι ποσότητες, αυτά είναι συνδυαστικά. Δηλαδή, ανάλογα με τις ποσότητες που θα έρθουν, θα έχουμε και την αύξηση ή τη μείωση. Επομένως, το πιο σωστό θα έλεγα. Και το οποίο θα τεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο και θα το κρίνει βέβαια το Διοικητικό Συμβούλιο που είναι αρμόδιο, να παραμείνει σταθερό για 4-5 χρόνια η ίδια τιμή. Να δούμε λίγο και τα θέματα της ανακύκλωσης, κύριε Μαυρίδη, γιατί ένα μεγάλο κομμάτι, μπορεί να μπλέξαμε λίγο τώρα στα οικονομικά τη συζήτησή μας, αλλά Εντάξει, είναι μεγάλο ζήτημα τα οικονομικά, γιατί δυστυχώς αυτά αφορούν τους πολίτες και σε δύσκολες εποχές θα κληθούν να πληρώσουν οι πολίτες ένα σημαντικό ποσό, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο έτσι κανείς να το πληρώσει, αλλά όμως δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά σε αυτή την περίπτωση, γιατί στην προκειμένη περίπτωση θα ήμασταν υποχρεωμένοι να καταφύγουμε ή στη ΔΕΗ, στους ΚΑΠ, και αυτό θα ήταν πολύ επιβαρυντικό για θα το Δήμο. Τραγικό, δεν θα ήταν τραγικό. Νομίζω, δεν ξέρω, δηλαδή θα μιλούσαμε ακόμη και για λουκέτο του Δήμου, άμα φτάσει σε σημείο να δεν θα το επιθυμούσε κανείς αυτό. Χρήματα μισθοδοσίας. Βέβαια, υπάρχει καλή προαίρεση και καλή συνεννόηση με τον κύριο Πρόεδρο και με το Διοικητικό Συμβουλίο. Άλλωστε, ο κύριος Δήμαρχος της Καστοριάς, ο κύριος Κοτζίδης, είναι αντιπρόεδρος της Διάδημα. Υπάρχει μια πολύ καλή συνεννόηση και καλή συνεργασία. Νομίζω ότι θα τα λύσουμε τα ζητήματα. Υπάρχει κατανόηση από όλους. Άλλωστε, δεν πρέπει να το αποδίδουμε την ευθύνη ότι αυτός το δημιούργησε. Αυτός καλείται να το λύσει. Αλλά και σε αυτή νομίζω τη λύση θα πρέπει και εμείς όλοι να συμμετέχουμε και ως διοίκηση, νομίζω, και στον πολίτη, πάντως, ως πολίτες. Κύριε Μαυρίδη, δεν τον ενδιαφέρει και τόσο ποιος το δημιούργησε, ποιος το βρήκε, είναι, ποιος ναι, το αυξάνει. Ναι. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο για τον Όχι, πολίτη. Όχι, εγώ είπα ότι το βρήκε. Ναι. Και θα κληθεί και καλύτερα το λύσει. Και στην προκειμένη περίπτωση έχω πει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο σε προηγούμενη συνεδρίαση έκανε δεκτό το αίτημα του κυρίου Κοροτζίδη, του κυρίου Δημάρχου, έτσι ότι θα πρέπει να βρούμε μια συναντική λύση και να δούμε πώς θα τη βρούμε. Θα τη βρούμε όμως. Το ευχόμαστε όλοι να μην φτάσουμε σε δυσάρεστα. Όχι, βεβαίως είναι βέβαιο αυτό. Το λέμε κατηγορηματικά ότι ποτέ η επιχείρησή μας, άλλωστε είναι επιχείρηση των Δήμων, είναι επιχείρηση που στηρίζεται στους Δήμους, έτσι και αυτή αποτελείται είναι μέτοχη. Αποτελείται από τους Δήμους. Αποτελείται από τους Δήμους και αυτή είναι μέτοχη. Και κανείς δεν θα ήθελε λοιπόν να δει έναν Δήμο να κατρακυλάει εξαιτίας των χρεών της προς τη Διάδημα. Δεν θα το κάνει ποτέ αυτό. Πάντοτε υπάρχουν λύσεις. Θα βρούμε και εδώ τη λύση. Να υπάρχει προσπάθεια με την καλύτερη, θα έλεγα, ώστε να μπορεί να περπατήσει, ας πούμε, να κυλήσει και ο Δήμος χωρίς παρατράγουδα και να επιβιώσει και η Διάδημα. Και μέσα από αυτή την συναντική λύση και την καλή προαίρεση που έχουν τουλάχιστον οι Δήμαρχοι και τα προηγούμενα χρόνια και η σημερινή διοίκηση, νομίζω ότι θα βρούμε τη λύση. Τώρα, πολύ σύντομα, κύριε Μαυρίδη, ένα ζητηματάκι που έχει να κάνει, γιατί το έχουμε ξανασυζητήσει και εδώ στο κανάλι μας, με το θέμα των βιοαποβλήτων. Γενικά, νομίζω, η ανακύκλωση πάει
καλά. Βλέπω ότι και πολλοί κόσμος, όλο ένα και περισσότερος κόσμος ευαισθητοποιείται στα θέματα της ανακύκλωσης. Οι κάδοι γεμίζουν όλο ένα και περισσότερο. Να το επιβεβαιώσετε βέβαια και εσείς αυτό, αλλά αυτή είναι η αίσθηση που έχω κι εγώ, βλέποντας το πώς λειτουργούν οι πολίτες. Έχουμε και σε εκκρεμότητα την εφαρμογή των κάδων βιοαποβλήτων. Είναι ένα μεγάλο εγχείρημα, θα έλεγα, να εμπεδώσουμε στη συνείδηση του καταναλωτή ότι τα οργανικά δεν είναι απορρίμματα για τους γενικούς κάδους, αλλά μπορούν να μπουν σε εξειδικευμένους κάδους. Και ήδη ξεκινήσατε πιλωτικά, νομίζω, κύριε Μαυρίτη. Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε. Το ζήτημα της ανακύκλωσης είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Το ξεκινήσαμε εδώ και 8 χρόνια ή 9. Αυτής της τετραπλέτας, δηλαδή, των ξεχωριστών κάδων, αυτό που κάνουμε διαλογή στην πηγή, που το λέμε, όπου είναι χωροθετημένοι κάδοι σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, χαρτί ξεχωριστά, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο. Αλουμίνι, και τώρα μπαίνει ο καφέ κάδος αυτό των βιοαποβλήτων. Αυτή βέβαια είναι μια διαδικασία η οποία είναι αρκετά χρονοβόρα και θέλει και εμπέδωση των πολιτών. Και βέβαια η Διάδημα εδώ και 3 χρόνια ξεκίνησε μια πραγματικά τιτάνια προσπάθεια, ξεκινώντας από τους μαθητές της Δυτικής Μακεδονίας, όπου συνεργείο της Διάδημα επισκέπτεται τους μαθητές, όπου κάνει μαθήματα ανακύκλωσης και των βιοαποβλήτων. Έχουμε εκπαιδεύσει παραπάνω, αν θέλετε, επισκεφτήκαμε παραπάνω από 15.000 μαθητές, οι οποίοι έχουν διδαχθεί, και συνεχίζεται αυτό το πρόγραμμα με ίδια έσοδα, με ίδια έξοδα. Αλλά είναι πολύ σημαντικό, κύριε Μαυρίδη, ναι, γιατί βλέποντας τις γενιές να αλλάζουν, ο νέος κόσμος είναι πολύ πιο ευαισθητοποιημένος από ότι οι παλαιότεροι, που δεν μπορούσαν να καταλάβουν την έννοια της ανακύκλωσης ή ότι δεν πρέπει να πετάμε τα σκουπίδια μας οπουδήποτε, και δεν το έχουμε καταλάβει ακόμα ως πολίτες, δυστυχώς. Αλλά είναι πολύ σημαντικό τα νέα παιδιά, τα μικρά παιδιά σήμερα, που αύριο θα είναι μεγάλοι πολίτες και ενήλικες πολίτες αυτής της περιοχής, να μπορούν να συμπεριφέρονται διαφορετικά από ό,τι οι δικές μας γενιές. Ναι, γι' αυτό ξεκινήσαμε από τα παιδιά, όπου έχουμε ένα σημαντικό αποτέλεσμα, άλλωστε φαίνεται από τις ποσότητες. Λοιπόν, και εδώ στην Καστοριά η ανακύκλωση πάει καλά, αλλά και σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Είναι αυτό που κάνουμε διαλογή στην πηγή, και πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι όσο καλύτερη ανακύκλωση κάνει, τόσο λιγότερα σκουπίδια έτσι οδηγούνται προς επεξεργασία. Άρα σημαίνει λιγότερο κόστος και λιγότερο χρέος και λιγότερη χρέωση έτσι προς τους Δήμους. Τι σημαίνει αυτό επιπλέον? Ότι η διαδικασία αυτή, η διαλογή στην πηγή, είναι μια σημαντική διαδικασία, γιατί όλα τα προϊόντα που βγαίνουν από τους κάδους είναι καθαρά προϊόντα, τα οποία η Διάδημα τα πηγαίνει στο κέντρο διαλογής, όπου εκεί τα δηματοποιεί, τα πουλάει στην αγορά, και από εκεί και πέρα ό,τι εισπράττει τα ξαναεπιστρέφει στους Δήμους. Επομένως, όσο περισσότερα είναι τα ανακυκλώσιμα υλικά, τόσο λιγότερα πληρώνει ο πολίτης. Τώρα βέβαια, κάναμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα αυτό των βιοαποβλήτων, δηλαδή όταν λέμε βιοαποβλήτα είναι ότι απομένει από το τραπέζι, να το πούμε. Τα οργανικά. Τα οργανικά, πολύ απλά. Αυτά θα πρέπει να πηγαίνουν στον καφέ κάδο. Μέσα στο 2020 ήδη οι Δήμοι έχουν χρηματοδοτηθεί να αγοράσουν ειδικά απορριμματοφόρα, και θα αγοράσουν και τους καφέ κάδους, και τους οποίους κατά κάποιο τρόπο με προγραμματικές συμβάσεις ή θα την αναλάβουμε εμείς ως Διάδημα έτσι την συλλογή ή η ίδια η Δήμη. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία ποιος θα το κάνει. Σημασία έχει ότι να γίνει εκεί και πρέπει να, να οδηγούνται τα βιοαπόβλητα, δηλαδή τα οργανικά, όπου και αυτά θα παίξουν ένα σημαντικό ρόλο ως προς τα λιγότερα απορρίμματα που θα οδηγούνται έτσι προς τη μηχανική επεξεργασία. Άρα δηλαδή, ολοκληρωμένα λέω, λοιπόν, το χαρτί ξεχωριστά, το γυαλί, το πλαστικό, το αλουμίνι και το αβιοαπόβλητα, λοιπόν, όλα αυτά συνδυαστικά, ξεχωριστά, λοιπόν, θα πρέπει να τα κατανοήσει ο κόσμος ότι, και θα πρέπει να κάνει τον κόπο, λοιπόν, να τα τοποθετεί
σε κάθε κάδο ξεχωριστά. Είναι πότε θα τους δούμε τους καφέ κάδους, κύριε Μαυρίδη? Παρακαλώ. Πότε θα τους δούμε τους καφέ κάδους? Κοιτάξτε, για αυτά έχουν χρηματοδοτηθεί οι Δήμοι. Εξ όσων παρακολουθούμε την διαδικασία των δημοπρασιών, οι περισσότεροι έχουν προχωρήσει. Νομίζω ότι μέσα στο 2020, όπως λέει ο νόμος, το λέει ότι θα πρέπει αυτά να τοποθετηθούν και να προχωρήσουμε άμεσα. Αυτή είναι η σημαντική βοήθεια που θα προσφέρουμε εμείς, όχι μόνο σε επιχείρηση, αλλά και συνδυαστικά με τους Δήμους και τους πολίτες, αυτή η βοήθεια προς το περιβάλλον που έχουμε υποχρεώσει να το κρατήσουμε πεντακάθαρο, ακριβώς, ολοκάθαρο και να αφήσουμε και μία παρακαταθήκη στα παιδιά μας, στα παιδιά μας, για τα οποία, δηλαδή στην επόμενη γενιά, έτσι να δει ένα καθαρό και, καθαρό και όμορφο περιβάλλον που θα βοηθήσει έτσι την υγεία, θα βοηθήσει την παιδεία. Ναι, νομίζω την ότι το να κρατάμε, να διατηρούμε έτσι το περιβάλλον μας καθαρό δεν θέλει και πολλές επεξηγήσεις. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Μαυρίδη. Πάρα πολλά ακόμη ζητήματα θα θέλαμε να θέσουμε. Δυστυχώς δεν υπάρχει ο τηλεοπτικός χρόνος. Πολύ ευχαρίστως, βέβαια, θα επαναλάβουμε αυτή την συζήτηση τηλεοπτικά και να θέσουμε και ακόμα περισσότερα ζητήματα, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες και άλλες δράσεις τις οποίες κάνει η εταιρεία, πάντα προς όφελος των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας. Να σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση και κάνω έκκληση προς τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας να κατανοήσουν το ζήτημα αυτό της ανακύκλωσης και να κάνουν ανακύκλωση, γιατί αυτό βοηθάει, όπως έχω πει, στα λιγότερα σκουπίδια που οδηγούνται προς μηχανική εργασία. Βοηθάει την τσέπη τους, κύριε Μαυρίδη. Έχει ένα οικονομικό όφελος σημαντικό για τους ίδιους. Βοηθάει την τσέπη τους. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό βράδυ, να ευχηθούμε. Να είστε καλά.